Hi Nur. Γεια σου Κατσαμπή. Μπέκταξ, hello. Αντωνίτσα μου. Τελάθηκες Κατσαμπή μέση μόνο, το είπαμε ρε αδερφέ. Τόνι στα βράδυ της φάνης. Γεια σου φίλε. Γνώμη για Ντάνο. Εντάξει ρε φιλαράκι, τι να λέμε, ο Ντάνος είναι μια κατηγορία μόνος του. Σάμο, θα έρθω και Σάμο γιατί έχω και ξάδερφια εκεί. Μια κατηγορία. Hello, Μπουστρά. Κοκόνι, δεν με απασχολούσε ποιος θα φύγει από τους δύο, αλήθεια. Πότε θα είσαι Μύκονο και θα πάω κι εγώ και θέλω φωτογραφία. Αδερφέ μου, τον Αύγουστο θα πάω Μύκονο, στον ξάδερφό μας. Το ανέβασα το προηγούμενο live, Εύη Κατερίνα. Ο Κυριάκος, όταν δεν υπάρχουν κάμερες, άστο. Η Δαλάκα έχει κάνει συμφωνία με την παραγωγή να μην πάει μέχρι τον τελικό, γι' αυτό λες δεν θα είναι. Δεν ξέρω παιδιά τι συμφωνίες έχει κάνει. Δεν είμαι παραγωγή. Παιδιά δεν προλαβαίνω. Ναι, με το Μιτσάκο και την Ελένη θα έρθουμε, ναι. Η Σεντά είναι απίστευτη, κάπτεν. Απίστευτη, κάπτεν. Φίλα, Σαμπριέ. Πώς δεν ξέρω, φιλάκι μου, βρίσκει Δραπετσόνα. Απέναντί μου είναι, Σαλαμίνα μένω. Κατσαμπής, Δήμητρα Τριάδα, αδερφέ. Ελωτώνη. Μπέκτας. I love Turkey, my friend. Σεντά, καπτάν. Μαριλή, καληνύχτα. Ιουσούφ, όχι, Χιχμέτ. Ιουσούφ, good man. Χιχμέτ, best man. Θα περάσω, φίλε. Ο Μπιστοφόρος ήταν πολύ δυνατός, παιδιά. Απλά ο Ντάνος είχε άστρο. Πολύ καλός. Όπως και ο Μπιστοφόρος ήταν πολύ καλός. Πολύ δυνατός, πολύ πεισματάρης. Γεωργίου, ναι ρε φιλαράκι, όλα καλά με το αυτοκίνητο. Να σε καλά. Ναι, Grand C. Ναι, γλύφω τους κούρκους για να πάρω κανένα follower. Έχεις δίκιο, γι' αυτό τους γλύφω. Έχεις κανένα πρόβλημα εσύ. Μην ξαναμπείς στο προφίλ μου, άμα δεν σε αρέσει. Βασιλικό Σάρτ. Ναι, οι Τούρκοι με αγαπούν πάρα πολύ. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ φιλαράκι. Όχι, κούλουρι μένω. Η αδερφή σου κουνιαδούλα μου πήγε για ύπνο, δεν μπαίνει στο live. Γκρέμψη, άμα δεν σ' αρέσει τι σου είπα το προφίλ μου, βγες κοπέλα μου. Τι κόλλημα έχεις φάει. Άντε πήγαινε για ύμνο. Πού είναι το μαγαζί του μισθοφόρου, ρε Χριστό? Ναι, να έρθω. Για πες μου. Όχι, όχι, δεν τσακώθηκε κανείς. Αντωνίτσα μου, μην ασχολείσαι με αυτούς που μας βρίζουνε. Δεν έχουν τι άλλο να κάνουνε. Και δεν πρέπει να ασχολείσαι. Βλέπεις εδώ πέρα ότι μιλάμε με 80 άτομα. Κατά μέσο όρο. Και βρίζουνε οι 5. Μην ασχολείσαι, αγάπη μου, με αυτούς. Πραγματικά μην ασχολείσαι, δεν υπάρχει λόγος.
Σεντά, κάπτεν. Καπτάν Σεντά. Κοκόνης, ο Χιχμέτ πραγματικά είναι μια κατηγορία να του μόνο αδερφέ. Τώρα που είχε και χάσε τώρα 4-5 φορές είναι. Άστο. Βασιλικός, δεν μπορώ να μιλήσω αγγλικά, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν το είδανε και στο παιχνίδι, δεν μπορούσα να μιλήσω. Ναι, Ρόζα, έχουν μίζερη ζωή και πρέπει να βρίζουν εμάς. Μπουστρά είναι πολύ καλό παιδί, ναι, όντως. Τι λέει ο άλλος. Ισχύει ότι αντίγραφε τον Τάνο που λέγανε οι συμπαίχτες σου. Τι να αντιγράψω, ρε φίλε, καλά. Ναι, όντως, φίλε, σαν τον Μάριο δεν ξαναπεί Κύπριος, έχεις δίκιο. Τι να αντιγράψω τον Τάνο, για να αντιγράψω τον Τάνο πρέπει να είσαι καλός αγωνιστικά. Εγώ δεν ήμουν καλός αγωνιστικά για να τον αντιγράψω. Αλλά τι κόλλημα έχουν φάει με τον Τάνο, ότι το θαυμάζω το παιδί, το έχω πει δημόσια 1.000.000 φορές. Κακό είναι να θαυμάζει κάποιον, δεν το έχω καταλάβει αυτό στην Ελλάδα. Πρέπει να. Δεν έχω καταλάβει αν είναι κακό να θαυμάζει κάποιον. Εννοείται και θαυμάζω τον Τάνο. Πολύ καλός αγωνιστικά. Ένα παιδί που ήρθε από ένα νησί μόνος του και κατάφερε ό,τι κατάφερε. Γιατί να μην το θαυμάζω, δεν κατάλαβα το λόγο. Επειδή με το λέγανε οι συμπαίχτες μου και βρίζανε για πράγμα Κυριάκος που είπε ότι εγώ έχω αφήσει του Μάικλ Τζόρνταν και του Πρέλιαβιτς και τον έχει του Ντάνου. Το κακό που το βρίσκεις. Που έχω, αν έχω του Ντάνου εγώ και εσύ του Πρέλιαβιτς. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας, φίλε. Ότι αυτός δεν θα δει ποτέ από κοντά τον Τζόρνταν ή τον Πρέλιαβιτς. Ενώ εγώ μπορεί και να δω κάποτε τον Ντάνου από κοντά. Φιλάκια. Άννα Μαρία, φυγανή θέλει γνώμη για τον τραγούδι που για σένα. Εντάξει, το παιδί να σου πω κάτι. Το παιδί ήθελε να βγάλει ένα τραγούδι. Δεν ήξερε με ποιον ασχοληθεί. Έβλεπε ότι άρχισαν και δεν ασχολούταν μαζί του οι υπόλοιποι εκεί. Γκρέμψη, έχει όντω αφήσει τον Τάνου. Όχι, δεν έχω Γκρέμψη, επειδή ασχολείσαι πολύ. Δεν έχω αφήσει τον Τάνου. Αλλά πραγματικά, αν έχει, στείλε μου μία. Να τη βάλω στο δωμάτιό μου, ευχαριστώ. Γιάννης, κυρία. Ναι, ρε φιλαράκι μου, έχεις δίκιο. Δεν ήμουν καλός στο στόχο. Είχα πρόβλημα εκεί και λίγο το ψυχολογικό και ενώ ήμουν γρήγορος, το είχα εκεί. Είναι γεγονός, αλλά νομίζω δεν το αρνήθηκα και ποτέ. Σκιάθε τρίκαλα, πολύ κοντά. Μπράβο. Κάποια στιγμή θα ήθελα να το γνωρίσω από κοντά τον Τάνο. Τόνι, το λένε λόγω της συμπεριφοράς που έχει στο παιχνίδι. Ρε, ήσουν καλός, αλλά πολύ φασαρία, ρε μαλάκα. Τι να... Κάτσε να δω ποιος το γράψει. Έλα, το χάσα. Μακεδονία. Ρε φιλαράκι, δεν φαίνονται όλα τώρα. Τι να σου πω, έχεις δίκιο και εσύ έτσι όπως με έβλεπες. Ατζούν, δεν υπάρχει Ατζούν. Ο καλύτερος. Ρε Μακρυγιάννη, πού να σου κάνω κόνε με μελίσσα, τι είμαι. Η Βασιλιάδου. Χαριτίμπ, στην αρχή ήμουν καλός πρώτες τις εβδομάδες. Ναι, μετά το παράτησα, έχεις δίκιο. Δεν έπρεπε να αφήσω να πειράσει κανείς. Ζερβός Μιχάλης, γιατί πιστεύεις ότι ο Σπύρος έχει τόσους υποστηρικτές και μένει κάθε φορά. Πουλάει, φίλε. Νικόλα, ρε ξάδερφε, πότε θα σε δούμε. Έχεις έρθει μια μέρα, σε άλλα μήνα. Όχι, ωραία. Όχι, τώρα με νευριάζεις. Και θα με πούνε τραμπούκο στο live τώρα, ξάδερφε. Λοιπόν, Αγναδίτη, Βαλχάους μόνο, παιδιά. Βαλχάους. Αγναδίτη, θα έρθω μες τη βδομάδα. Πολλά φιλιά στον πύργο Ηλίας. Ο Εμρέ είναι φανταστικός, παιδιά. Καταρχάς, ο Εμρέ είναι επαγγελματίας παρκουρίστας, παιδιά. Δεν παίζεται. Μπέκτας, I love you. Ρόζα Καρανίκα, δεν το κατάλαβα. Α! Περίμενε.
Ρόζα Καρανίκα. Όταν λες του Βούνο, είσαι του φίλου μου που έχει το καφέ στην Αθήνα. Θα χαρεί πολύ όταν θα με γνωρίσει. Πού το ξέρεις, Γκρέμψη? Στο είπε στο τηλέφωνο. Εσένα και τη Δαλάκα σας βρίζουν. Κάποιο λόγο θα έχουν που μας βρίζουν εμένα και τη Δαλάκα. Και ο Σάκης, παιδιά, καλό παιδί, εμένα με βοήθησε πολύ. Όπως και ο κύριος Ατζούν, πέρα για πέρα, πώς να το πω, πολύ δίκαιος ο κύριος Ατζούν, πολύ, πολύ, πολύ απίστευτος άνθρωπος, πολύ συνετός. Ναι, ρόζα ψυχολογικό ήταν. Η πείνα, ναι, έπαιζε ρόλο η πείνα, παιδιά, πραγματικά. Ταϊφούν εν Κερίμ, I love you. Γνώμη για Κυριάκο, ό,τι χειρότερο έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εντακπλάν. I love you. Όχι, Μακεδονία δεν τα βρήκαμε τον Νίκο. Γκρέμψη, κανένα δεν σε επηρεάζει, απλά δεν το είχε. Δεν είναι κακό να το παραδεχθεί. Τρεις μήνες σε επηρεάζαν, δηλαδή. Ρε Γκρέμψη, αλήθεια, πρέπει να είσαι πολύ βαρεμένο. Είπα ότι με επηρεάζαν ψυχολογικά, αλλά είχα βγει χίλιες φορές. Δεν... Το βλέπεις ή όχι, απλά μπαίνεις και κράζεις. Είχα πει πολλές φορές ότι δεν είμαι καλός στο στόχο. Πώς άλλο να σου το πω? Πω, δεν είσαι καλά καθόλου. Ρε Αγναδί, τι γελάς, πες μου τι γελάς. Τώρα θες να με νευριάσεις εκείνο τραμπούκος τώρα εδώ πέρα στο live. Θες να με τρελάνεις τώρα, δεν είσαι καλά, ε. Λοιπόν, ξάεφε, Valhouse μόνο, ε. Το πάμε, παιδιά. Καφέ Valhouse. Πες μου λίγο τη διεύθυνση, Λεωφόρος Δημοκρατίας, παιδιά. Αγίους Αναργύρους, ιδέες. Το μυαλό κολλάει. Ταϊφούν. Πότε θα βγει στα Τιάνα? Λογικά την άλλη εβδομάδα. Αντωνίτσα μου, σε περιμένουμε. Γκρέμψη, και αν όντως επηρεάστηκες τόσο, σημαίνει ότι δεν είχες δυνατή προσωπικότητα. Εσύ τελικά πρέπει να είσαι ψυχολόγος, δεν εξηγείται αλλιώς. Βασιλικός Άρτ. Γιατί όλοι οι εργαστές της Καταρίνας λέγονται εδώ και διαφωνούμε με τον Τόνι? Αυτό είναι το χόμπι σου. Κατερίνα Δαλάκα, φάνησε ο Φίσιλο Πιζολέζα και κέρδισε Survivor. Αν δεν φύγει η Κατερίνα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα το κερδίσει η Κατερίνα. Γιάννης... Εννοείται, παιδιά, ο Γιουσούφ είναι πολύ καλό παιδί. Ηλία, Νέα Φιλαδέλφια, θα έρθω, φιλέ. Γεια σου, αρετούλα μου, πολλά φιλιά στο Λουκά μου, το φιλαράκι μου. Χιγμέτη Ντάνος. Παιδιά, άλλος ένας. Όχι με την αγωνιστικά. Ο Ντάνος όμως, παιδιά, είχε ένα στυλ. Ήταν πολύ διαφορετικός. Είχε στυλ, είχε. Ήταν άλλη φάση ο τύπος. Δεν παίζεται. Κερντίλ. Αντώνης Γκέιτ 21, ναι, με το βασιλικό. Είχε λυθεί το πρόβλημα, φιλαράκι μου, τρεις εβδομάδες τουλάχιστον πριν φύγει. Παύλ, θα πήγαινε στο All Star? Ναι, γιατί να μην πήγαινα? Αν μου κάνει πρόταση, εννοείται και θα πήγαινα. Οι Τούρκοι λένε ότι θα πούν το χαμογελό σας. Γιατί με κάνουν και χαμογελό γι' αυτό? Με τα καλά τους λόγια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεντάω κάκα, I love me too. Νίκος Κοσμάς Τούρκη.
Γενέθλια 14 Νοεμβρίου, φιλαράκι μου. Θα πάει ο All-Star ο Ντάνος. Εννοείται, άμα δεν πάει ο Ντάνος ο All-Star, ποιος θα πάει? Ο Κυριάκος μπήκε με βίσμα. Εμένα ρωτάτε, παιδιά, άμα μπήκε με βίσμα. Εννοείται και θα πάω για Σοφιά. Σε Ντάουκακ. Μάριο. Και ο Μάριος είναι για να μπει ο All-Star, δεν το συζητάμε. Το παιδί πήγε τελικό. Και πολύ καλό αγωνιστικά. Yassin, yes, come to Turkey the summer. Ο Κάι γαμάτος, ναι, πραγματικά. Ο Κάι, πολύ καλό παιδί. Κερίμ, Λιλαράγι, Σεβιγιόρ. Γιάννης, πού είσαι φιλαράκι μου? Γεια σου φιλαράκι μου, πού είσαι? Γεια σου ρε Τόνι Μοντάνα. Θε μου. Μέμε γιου. Γιατί στέλνεις στην Ευελίνα ένα μήνυμα ρε αγόρι μου να σου πει τι κάνει? Καλά είναι. Και χανταμπάκι σου ρωτάνε, εννοείται παιδιά. Και ο Χανταμπάκης ήταν πολύ καλός. Καλά κάνεις Μακρυγιάννη. Μα τα κάνει παιδιά, είναι πολύ καλό παιδί. Η Λάιντα. I love η Λάιντα. Κρέμψη, ναι, θα πήγαινα πάλι Survivor. Μακρυγιάννης, ευχαριστώ φίλε. Εμίλιε, τι εννοείς είχε στην Ιωνία πάρα πολύ, τι παίχτηκε, έχασα κάτι? Εντακαπλάν, thank you. Εμίλιε, ευχαριστώ. Καταμπής, ευχαριστώ. Γκούμπρα κούμπρα. Με τη Δήμητρα για τόσο κακή σχέση. Γιατί μου είπε ψέματα σε θέμα φαγητού. Το έφαγε ενώ ήταν να το μοιραστούμε όλοι. Γκρέμψη είπα τη θάλασσα φιλεράκι. Δεν θα αφήνα να με επηρεώσουν τόσο αγωνιστικά. Γιατί όντως εγώ φταίω που επηρεάστηκε αγωνιστικά. Έχεις πολύ δίκιο πριν σε αυτό που είπες. Ναι, το ξέρω ότι τα λάκαψε και κέρδιζε τους άντρες, παιδιά. Δεν είπα ποτέ ότι είναι κακή. Μην μπερδεύεστε. Αλλά να απαντήσω στο φίλο μου. Παιδιά, ο Χανταμπάκης έφυγε, δεν έφυγε για αγωνιστικούς λόγους. Είναι γιατί τηλεόραση πολλές φορές προβάλλει κάτι που μπορεί να μην είσαι. Ω, Εμίλιε, πολύ ωραία τα είπες. Ποιος θέλω να κερδίσει από Ελλάδα? Η Αφροδίτη, γιατί θεωρώ ότι μια κοπέλα που έχει πάει 2 Ολυμπιάδες της αξίζει να πάρει. Αλέξη Πεδερδικούρη, έπρεπε να ήταν βασιλικός εδώ. Θα λέγει σοκ. Έχουμε πάθει σοκ. Ψέμα. Yes, yes, sleep. Δεν θα ξανά στην Τουρκία σου, μου λένε πηγαίνει για ύπνο. Γιάν Πάνος, πολύ ωραία ερώτηση παιδιά, με το Σπύρο θα έκανες παρέα έξω? Ναι φίλε, μπορεί και να έκανα παρέα έξω, ξέρεις γιατί? Γιατί, πώς να σου το πω, αν θα ζητούσα συγγνώμη σε κάποιον τώρα που τα βλέπω ήρεμα, παιδιά μου κάνετε πολύ ωραίες ερωτήσεις. Αν θα ζητούσα σε κάποιον συγγνώμη,
Από αυτούς που είναι, από αυτούς που είναι μέσα ή από αυτούς που έχουν βγει. Πω πω, Ζερβός Μιχάλης, δηλαδή κατά ένα δεν έχει πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν το αξίζει. Ρε φίλε, τι κόλλημα τρως. Είπα εγώ ότι δεν το αξίζει. Απλά η άλλη έχει καταφέρει κάτι παραπάνω και είναι 37. Η Κατερίνα 24, έχει μπροστά τη τέτοιο. Μη χαλάρωσε, ρε. Λέμε μια κουβέντα και μα παίρνει από τα μούτρα. Να με φοβόμαστε να μιλήσουμε σε ένα τραμπούκο έχει γίνει. Λοιπόν, αν ζητούσα συγγνώμη. Δεν ξέρω αν ζητούσα συγγνώμη σε κάποιον. Πρέπει να τα δω πιο ήρεμα. Ρέντεξ τη μιλ, δεν είπα ότι θα έκανα παρέα. Είπα ότι σκέφτομαι, απλά ο Σπύρος πρέπει να στο εξηγήσω. Πρέπει να στο εξηγήσω. Ενταγαπλάν, yes, summer turkey. Smile please, Tony. Δεν μπορώ να γελάω και συνέχεια. Συγγνώμη. Ενδεχομένως μπορεί να ζητάγα. Όχι, μπορεί, έχω ζητήσει ρε παιδιά. Όταν τσακωθήκαμε στο έπαθλο επικοινωνίας με τη Δαλάκα και της είπα αυτή την κουβέντα, της είπα ότι η αντίδρασή μου πάλι θα ήταν η ίδια γιατί με ειρωνεύτηκε. Απλά δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή την κακή έκφραση που ξέφυγα. Της είχα ζητήσει συγγνώμη όπως στο παιχνίδι, οπότε δεν νομίζω χρειαστεί. Ίσως θα της ξαναζήταγα έξω από το παιχνίδι συγγνώμη για το ίδιο πράγμα. Αλλά με τους άλλους τι να ζητήσω συγγνώμη που με βρίζανε πίσω από την πλάτη μου. Που τρώγαν το φαγητό μου. Και γιατί να τους ζητήσω συγγνώμη. Ποιο τραγούδι θα τραγουδήσεις αν ήσουν στο πάρτι. Αν ήμουν στο πάρτι παιδιά και έμενα θα τραγουδούσα του φίλου μου του Βουλιώτη. Μαζί μου ασχολείσαι. Πόσο μαλάκας είσαι. Γνώμη για Ντέμι. Δεν έχω καμία γνώμη αδερφέ. Τρία παπ μπήκε ο Λιβάγιος στο live σου. Ποιος είναι αυτός ρε φιλαράκι μου? Α, ο παίχτης του τέτοιου. Yes, yes, sleep. Me too, love you. Go on, Tony. Γιατί πιστεύεις πολλά το Μάιτα να διώσουν την ελληνική ομάδα, ενώ είχαν γίνει πολλά ρε φίλε τώρα, τι να σου λέω. Και επειδή τους τα έλεγα μπαμ στη Μούρη, ήθελα να με στείλουν. Ο κόσμος με κράτησε όμως και γινόταν χειρότερο όλο αυτό όπως και να έχει. Γνώμη για Μπορά, φοβερός ο Μπορά. Εμίλιος, ποιο έχω πέρα είναι την κυρία μου. Ναι, στο Σπύρο το αφιέρωνα, φίλε μου. Γνώμη για Κυριάκο. Νομίζω μπήκε μαθητής του πριν από την Κύπρο και είπε μου το παιδί ότι έχω δίκιο. Ότι όντως έτσι κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Αφού το λέει και μαθητής του, τι άλλο να πω εγώ. Φιλαράκια μου. Δεν ξέρω ποιος θα πάει τελικό ρε παιδιά, δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου. Η Σαμπρία είναι πολύ αληθινή Στεφάν, πραγματικά. Yassin, thank you very much. Survivor 2009 Greece, ναι θα κάνουμε βίντεο κλείσιμο. Κάποια στιγμή. Ντάνος ή ο Εμρέ αγωνιστικά κριτήρια. Αγωνιστικά κριτήρια, παιδιά, ο Εμρέ φαίνεται καλύτερος. Αλλά ο Ντάνος είναι ψυχάρα τώρα, τι να λέμε. Σκύλος. Σλιντάω κακή. Καληνύχτα, αδερφέ. Φιλιά από Κύπρο. Φιλιά στην Κύπρο. Και τώρα που... Δεχτερμίλ, Νικολάου, άκου αδερφέ. Γυρνάει και μου λέει ο Σπύρος στο συμβούλιο. Ο Κυριάκος λέει είναι Κύπριος και είναι δυνατός αντίπαλος. Συγγνώμη ρε παιδιά, έχω μια εύλογη ερώτηση. Τι διαφορά έχει Κύπρος με την Ελλάδα? Γιατί για μένα η Ελλάδα είναι Κύπρος και η Κύπρος Ελλάδα.
Δεν κατάλαβα πολύ καλά την ερώτηση αυτή. Επειδή έχουμε μια διαφορετική σημαία, έτυχε, εντάξει. Κάποιοι άνθρωποι κάποτε φρόντισαν γι' αυτό να πάνε κάπως στραβά τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά Κύπρο-Ελλάδας. Είναι ένα. Για μας τουλάχιστον. Τώρα για τους πολιτικούς δεν ξέρουμε τι είναι. Παιδιά, πολλά φιλιά, θα κάνουμε και αύριο live. Να απαντήσουμε και σε άλλες ερωτήσεις, να τα πούμε. Είσαστε γάμο τα παιδιά όλοι. Μέχρι και εσείς που με βρίζετε σας πάω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν κρατάω κακίες. Δεν κρατάω κακίες, δεν το έχετε καταλάβει. Φιλάκια πολλά σε όλους. Καληνύχτα. Καλή πρωτομαγιά να έχουμε.